καταρχήν για τα, ας πάμε για τα ετοιμόρροπα. Τα ετοιμόρροπα πράγματι ο Δήμος έχει, μπορεί να παρέμβει για να αποκαταστήσει την επικινδυνότητα σε πρώτη φάση, δηλαδή ναι, ναι. Να βάλει περίφραξη η οποία υπάρχει γύρω-γύρω για να μην ναι. πέσει σε κάποιον άνθρωπο και σε τελική ανάλυση εάν ο ιδιοκτήτης δεν, δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος και κρίνεται επικίνδυνο από την πολεοδομία, το γκρεμίζει και στέλνει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Αυτή είναι η, αυτό που ακολουθείται μέχρι τώρα. Ναι. Ο Δήμος κάθε χρόνο βάζει περί τις 100.000 και, για να μπορέσουμε να γκρεμίσουμε αυτά τα επικίνδυνα. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι όλα δεν τα καταφέρνουμε, αλλά τα περισσότερα, αυτά δηλαδή που είναι πολύ επικίνδυνα, τα κατεδαφίζουμε. Δεν ξέρω για ποιο λέτε στην ελληνική. Δεν μου έχει διευκρινίσει κάποιος που μας πήραν από εκεί από το αυτό, αλλά το ακόμη πιο σοβαρό είναι, πέραν του ότι αυτό ελοχεύει κινδύνους, λόγω και αντιπυρικής περιόδου και έχουμε δει διάφορα να εξελίσσονται, είναι και τα ακαθάριστα αυτά οικόπεδα που δημιουργούν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, εστία μόλυνσης. Ούτε αυτό μπορεί να κάνει ο Δήμος, να μπει να καθαρίσει το οικόπεδο. Τα καθάριστα ομοίως γίνεται και αυτό. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να το καθαρίσει. Αλλιώς πηγαίνει ο Δήμος, δίνει, το χρεώνει και δίνει ένα πρόστιμο στους ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε όμως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης αδιαφορεί, σου λέει και τι θα γίνει. Εντάξει, θα μου στείλουν ένα λογαριασμό, θα τον πληρώσω και τελειώνει. Πρέπει νομίζω η νομοθεσία να είναι πιο αυστηρή με αυτούς οι οποίοι είναι κοινωνικά αδιάφοροι. Διότι εδώ μιλάμε για την κοινωνία. Δεν μιλάμε ναι, σωστά, για το... σωστά. Λοιπόν, πρέπει να είναι πολύ αυστηρή, ούτως ώστε να υποχρεώνει, να ξέρει ότι αυτά που θα πληρώσει στο Δήμο για να καθαριστεί το οικόπεδρό του θα είναι διπλάσιο και τριπλάσιο από ό,τι θα πλήρωνε αν έπαιρνε κάποιον ιδιότητα. Τώρα τι γίνεται, μπορεί να είναι και πιο φθηνά, οπότε σου λέει δεν βαριέσαι, ας το καθαρίσει ο Δήμος. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μου κάτι. Αντός, ο κ. Σταυρίδης το κάνει αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή απλώς έχουμε ρίξει όλο το βάρος στα σχολεία, επειδή θα ανοίξουν λίγο καιρό, θα αρχίσουν πάνω στην περιμετρικά, στη χωράφα λόγω της αντιπερικής περιόδου, και μετά πλέον θα πιάσουμε και τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Καβάλα.